Απευθείας αναθέσεις με ηλεκτρονικές διαδικασίες, μεγαλύτερη ορίμανση των έργων, με καλύτερη προετοιμασία ώστε να ολοκληρώνονται εκ των προτέρων οι απαλωτριώσεις και η αρχαιολογία, κανόνες και διαδικασίες στους υπερεργολάβους αλλά και υποχρεωτική διαβούλευση στις προδιαγραφές είναι μερικές από τις αλλαγές που φέρνει στην παραγωγή δημοσίων έργων ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και τις προμήθειες. Παράλληλα, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι από την επαναδιαπραγμάτευση υπήρξε συνολικό όφελος περίπου 764 εκατομμύρια ευρώ. Τελευταία έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία για τα δημόσια έργα, για καινούργια τζάκια, για καινούργια διαπλεκόμενα. Αυτό που έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Υποδομών και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά ακόμα και από το Σύλλογο Εργοληπτών, είναι ότι όλες οι εκτόσεις που γίνανε τελευταία στα μεγάλα οδικά έργα που υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα έχουν φτάσει ισίως σε ένα ποσό 744 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά προκύψανε μέσα από νέες διαπραγματεύσεις και νέες συζητήσεις με περισσότερες εταιρείες από ό,τι ήταν παλιά. Παλιά είχαμε ένα πλαίσιο 6-7 εταιρείων, τώρα βλέπουμε περνάμε σε ένα πλαίσιο 12-13 εταιρείων. Δηλαδή δεν έχουμε εκείνους τους προνομιούχους με ή χωρίς εισαγωγικά που αναλαμβάναν μεγάλα δημόσια έργα. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι μεγάλες εκτόσεις και η μεγάλη διαφορά κόστους πλέον σε αυτά τα δημόσια έργα και ένα όφελος και για την, και για το δημόσιο προϋπολογισμό αλλά και για την γρήγορη περαίωση όλων αυτών των έργων. Με τον νέο νόμο πλέον διαμορφώνονται νέοι τρόποι ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων όπως ο ανταγωνιστικός διάλογος, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και το δυναμικό σύστημα αγόρων. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της αλλαγής στον τρόπο παραχώρησης των συμβάσεων, δηλαδή τα έργα θα γίνονται τμηματικά και θα μοιράζονται σε περισσότερες ανάδοχες εταιρείες. Μέχρι τώρα, λόγω του μεγέθους και του όγκου των συμβάσεων, μπορούσαν να λάβουν μέρος κάποιες πολύ μεγάλες κοινοπραξίες ή εταιρείες απάνω στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές τα 4-5 σε όλη την Ελλάδα. Με τον τρόπο του κοψίματος, του τεμαχισμού συσσαγωγικά αυτών των κομματιών, δίνουμε τη δυνατότητα σε πολύ περισσότερες εταιρείες να πάρουν μέρος στις διαδικασίες αυτές. Οπότε έχουμε μεγαλύτερες εκτόσεις και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά έχουμε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης, οι οποίες επισύρουν και ρήτρες βέβαια, αν δεν παραδοθούν.